Για να δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε, γιατί η προμήθεια των εμβολίων, αλλά και η αίσθηση ότι υπάρχουν ευρωπαϊκέ χώρε που διαλέγουν άλλο δρόμο από εκείνο των Βρυξελών, έχει δημιουργήσει σχεδόν πολεμικό κλίμα στο Ευρωπαϊκό Παρασκήνιο και σύγχυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη Σοφία Φασουλάκη, αρχικά θα επιχειρήσουμε να καταλάβουμε ακριβώ τι ισχύει για την Ελλάδα, Σοφία. Ναι, είναι και αυτή η συζήτηση για, ταχύτη, για ευρωπαϊκές χώρες δύο ταχυτήτων. Όπως καταλαβαίνεις, ενοχλεί όχι μόνο την κυβέρνηση, αλλά και τον γενικό πληθυσμό. Καθώς πραγματικά ο κόσμος αναρωτιέται εάν θα υπάρχουν εμβόλια για όλους. Αν μπορούν όλοι να εμβολιαστούν όποτε έρθει η σειρά τους. Ε, η κυβέρνηση λοιπόν λέει σε όλους τους τόνους ότι θα έχουμε περισσότερα εμβόλια. Από τον αριθμό των κατοίκων που έχουμε. Το είπε, και, έχουμε ο κύριος Μητσοτάκης από το την... είπε και ο κ. Μητσοτάκη από την Πορτογαλία, Ναι. Το ακούσαμε από την Πορτογαλία. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι κάποιε είναι μονοδόσει από αυτέ που θα παραλάβουμε ναι. αργότερα. Κυβερνητικέ πηγέ μου έλεγαν νίκη, ότι υπάρχει προσυμφωνία για 24 εκατομμύρια εμβόλια και με τις έξι εταιρείε. Μέχρι στιγμή παραλαμβάνουμε μόνο από τη Pfizer και από την Moderna. Ναι. Μάλιστα, όπω μου έλεγαν, 1,5 εκατομμύριο εμβόλια αναμένεται να παραλάβουμε από τι δύο εταιρείε μέχρι και τον Μάρτιο. Που σημαίνει ότι σιγά-σιγά, όσε περισσότερε δόσει παραλαμβάνουμε, Τόσο πιο γρήγορα θα τρέξει και ο εμβολιασμό. Θα αρχίσει να εφοδιάζεται η αλυσίδα για να μπορούν να γίνουν περισσότεροι εμβολιασμοί και να ανοίγουν και λοιπόν. τα εμβολιαστικά κέντρα. Μου έλεγαν ακόμα ναι. ότι να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν κυρώσει και δεσμεύσει για, για τυχόν διμερεί συμφωνίε. Και μένει να δούμε αν πράγματι και πότε η Γερμανία θα πάρει αυτέ τι 30 εκατομμύρια δόσει, όπω ακούγεται. Εμεί δεν την ξεχνάμε την απειλή των κυρώσεων. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Φασουλάκη.